τα συμπεράσματά του από το τρίτο φιλικό. Las conclusiones después del tercer. Bueno, estoy satisfecho de la mayor parte de las acciones vistas realizadas en el partido. Είμαι ικανοποιημένος από το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, από όλες τις καταστάσεις που δημιουργήσαμε. Creo que estamos en un buen camino, pero nos queda mucho por mejorar todavía. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, αλλά μας έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να βελτιωθούμε. Υπάρχει κάτι που τον προβλημάτισε από αυτό το παιχνίδι, κάτι που θέλει να διορθώσει, ένα στοιχείο που είδε ότι πρέπει να το δουλέψει στις προπονήσεις? Algún elemento que te gustaría corregir, mejorar un poquito durante los entrenamientos, algo que te tiene preocupado? No, preocupado no, todo es factible de trabajar, todo se puede mejorar y en todos los aspectos, en ataque y en defensa, generan muchas oportunidades que hay que materializar. Y tenemos que intentar que las pocas que nos ocasionan, que no sean gol. Δεν μπορώ να πω ότι με απασχολεί, με ανησυχεί κάτι. Βέβαια, πάντα μέσω της δουλειάς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για όλα. Στην άμυνα ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι, στην επίθεση ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Θα πρέπει να τις ευκαιρίες τις κάνουμε γκολ. Και στην άμυνα να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Το γεγονός ότι στα δύο από τα τρία φιλικά η ΑΕΚ έχει δεχτεί πρώτη γκολ δεν τον προβληματίζει? El hecho de que en los dos de los tres partidos hemos encajado primeros goles. Eso tiene mucho que ver, pues, que nuestros rivales tienen más ritmo que nosotros. La pierna de nuestro jugador está más cansada, a pesar de que hemos bajado ya en los entrenamientos. Eso tiene mucho que ver con el ritmo de competición y poco a poco lo vamos alcanzando y vamos superando a nuestros rivales. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ρυθμό που έχουν οι ομάδες που παίζουν αντίπαλοι, έχουν περισσότερο καιρό που κάνουν προετοιμασία. Οι δικοί μας παίκτες σε αυτή τη φάση έχουν βαριά πόδια, αν και βέβαια έχουμε ρίξει την ένταση στις προπονήσεις, αλλά νομίζω με τον καιρό ο ρυθμός μας και η ένταση που θα έχουμε θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και δεν θα το δεχόμαστε. Έμεινε ικανοποιημένο από όσα είδα από το δίδυμο Almeida Giacumaki. Está satisfecho con lo que viste entre la colaboración entre Almeida y Giacumaki. Sí, bueno, primero fue Marco y Giacumaki, después Giacumaki y Almeida. Y ya digo que es una forma también de jugar y con dos delanteros. Y ellos aportan tanto en ataque como en defensa, pues no hay ningún problema y muchos partidos pues jugaremos con dos delanteros. Στην αρχή ήταν ο Μάρκο Λιβάγια μαζί με τον Γιακουμάκη, μετά η συνεργασία με τον Αλμέιδα με τον Γιακουμάκη. Έχω πει ότι είναι ένας τρόπος να παίξει με δύο επιθετικούς, αν μπορούν να βοηθάνε επιθετικά αλλά και αμυντικά. Θα χρειαστεί σε πολλά παιχνίδια να παίξουμε με δύο επιθετικούς. Και ένα σχόλιο για τον Μπακάκη, γιατί από ό,τι ακούγαμε από πάνω ήταν ο παίκτης που πήρε τα περισσότερα μπράβο. Ha hecho un grandísimo partido ante un rival, el número 11, que era muy rápido, muy dinámico y aparte que tiene mucho más ritmo que de entrenamientos que Bakaki. Tengo dos grandísimos laterales derechos y tanto Galo como Bakaki están ofreciendo un buen nivel. Έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι σήμερα ο Μπακάκης απέναντι σε έναν αντίπαλο, το νούμερο 11. Ήταν ο πιο γρήγορος παίκτης της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος είχε και περισσότερο χρόνο προετοιμασίας, ήταν πιο έτοιμος σωματικά. Έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Νιώθω ότι έχω δύο πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, τόσο ο Γκάλο και όσο και ο Μπακάκης, είναι εδώ και προσφέρουν ό,τι μπορούν. Θα μας κάνει και ένα σχόλιο για τον Μάρκο Λιβάγια που έχασε ευκαιρίες, έχασε και το πενάλτι, αλλά ήταν μέσα σε αυτές τις φάσεις. Un comentario sobre Λιβάγια, que ha perdido algunas ocasiones, ha perdido también el penalti, pero estaban todas las jugadas dentro. Poco a poco irán entrándole las ocasiones, lo importante es que genere esas ocasiones el equipo y que él esté ahí para rematarlas. Estamos satisfechos también de su trabajo, a pesar de que ha fallado un penalti porque lo ha lanzado él. Yo no lo puedo fallar, ojalá lo pudiera fallar yo, señor, que podía jugar. Σίγουρα το καλό είναι όταν δημιουργείς φάσεις. Σιγά σιγά οι φάσεις θα μετουσιώνονται σε γκολ, θα μεταμορφώνονται σε γκολ. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον Λιβάγια που βρισκόταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Βέβαια, έχασε το πέναλτι. Όποιος το σουτάρει το πέναλτι μπορεί και να το χάσει. Μακάρι να ήμουν εγώ να το είχα χάσει και να μην χρειαζόταν να μιλάμε τώρα για τον Λιβάγια. Γκρίνσκι, πότε περιμένει τον Σιμόε, τον Βράνιες και τον Πατήτο? Σίγουρα, jugado hoy, cuando estás jugando para Σιμόε, para Βράνιες y para Πατήτο. Por precaución, le hemos querido mantener más entrenamiento con los fisios. Ya hoy empiezan a trabajar con compañeros. Yo espero que si no para mañana alguno pueda participar algunos minutos,
empiecen a trabajar con normalidad de cara al próximo partido. Σήμερα ήδη άρχισαν και δουλέψαν με κάποιους συμπαίκτες τα παιδιά. Θέλαμε να τους προστατέψουν τουλάχιστον σήμερα. Αύριο ίσως μπορέσουν κάποιοι να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής. Αλλά είναι λόγο να τους προστατεύσουμε όσο μας